Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Δράξαστε παιδείας και σήμερα. Μια ξεχωριστή εκπομπή με έναν πολύ καλό φίλο, αγαπητό σε όλους, σε όλη την παροικία μας, τον Μιχάλη τον Έλληνα, διευθυντή για τα δύο παροικιακά σχολεία, το Manor Hill και τον Finchley, διευθυντή της εφημερίδας Ελευθερία, γραμματέα ή κάποια άλλη θέση κατέχετε στην Ομοσπονδία. Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και σε πολλές άλλες ομάδες εδώ, ένα πρόσωπο που είναι κλειδί, μπορώ να πω, εδώ στην παροικία μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί δέχτηκε την πρόσκληση αυτή να είναι στην εκπομπή μας και να μιλήσουμε περισσότερο για τα εκπαιδευτικά θέματα, μιας και η εκπομπή αυτή έχει τον τίτλο «Δράξαστε παιδείας» και ασχολείται με την παροικιακή εκπαίδευση και την παιδεία γενικά. Καλώς όρισες, κύριε Έλληνα, στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ που είχες την καλοσύνη να περάσει λίγο χρόνο μαζί μας και να αναπτύξουμε και να παρουσιάσουμε τη δική σου δραστηριότητα πια μέσα από τα παροικιακά σχολεία. Ευχαριστώ και εγώ, Πάτερ, για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά, όπως γνωρίζεις, πάντοτε να συναντόμαστε και να ανταλλάσσουμε σκέψεις, απόψεις, πολύ περισσότερο σε αυτήν την εκπομπή, την οποία πιστεύω ότι βλέπει αρκετός κόσμος. Σε ευχαριστώ που με τιμάς και με τη φιλία σου. Εγώ ευχαριστώ και πριν να ξεκινήσουμε να μπούμε να πω ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ το οποίο το είπα και το Σεπτέμβριο όταν κάναμε τον αγιασμό στο σχολείο που με καλεί στα τελευταία χρόνια μετά τον μακαριστό Αρίσταρχο. Έχω πάρει τη θέση τουλάχιστον ως προς τον αγιασμό και είμαι εκεί να εύχομαι κι εγώ μια καλή καρποφόρα σχολική χρονιά αλλά και εσύ να με δέχεσαι και να με καλείς κάθε χρόνο και έτσι να μεγαλώνουμε και να απολύνουμε αυτή την σχέση αγάπης και εκπαίδευσης που μας κρατάει και μας συνδέει όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την οργάνωση των σχολείων. Πώς δουλεύει ένα παροικιακό σχολείο και λέγοντας όλα αυτά τα λόγια στους αγαπητούς φίλους τηλεθεατές, θα τους δώσουμε έτσι την ευκαιρία και το μεράκι, παρόλο που ξέρω ότι τα σχολεία σου είναι γεμάτα και κρατάς λίστες για του χρόνου, να έρθουν και στο δικό σου αλλά και γιατί όχι και στα άλλα παροικιακά σχολεία, γιατί πρέπει να βγάλουμε τα παιδιά από τα σπίτια. Πρέπει, έτσι πιστεύω, έτσι δούλευα κι εγώ και έτσι δουλεύω σαν απλός εκπαιδευτικός ή κληρικός που είμαι εδώ, ότι το κάθε παιδάκι από μια ελληνική οικογένεια και γιατί όχι και από άλλες οικογένειες πρέπει να περάσει, αν όχι όλο το διάστημα, έστω για λίγο, από το παροικιακό σχολείο. Πάντα συμφωνώ με το συμπέρασμα, το καταληκτικό. Δεν έχει σημασία σε ποιο σχολείο θα πάει ελληνικό. Το σημαντικό είναι τα παιδιά από κάθε οικογένεια να φοιτούν σε ένα ελληνικό σχολείο. Όποιο ελληνικό σχολείο και να είναι, δεν έχει καλά και κακά σχολεία, μικρά και μεγάλα. Όταν ένα παιδί το οδηγήσεις στο ελληνικό σχολείο, σίγουρα θα ωφεληθεί πολλαπλά. Δεν είναι μόνο το θέμα της γλώσσας. Είναι και το θέμα του αισθήματος του ανήκειν. Ότι είμαι μεν γεννημένος εδώ στην Αγγλία κλπ. Αλλά έχω μια καταγωγή. Οι ρίζες μου είναι κάπου αλλού και έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμποτίζονται οι ρίζες. Λέω το εξής πάντοτε, ότι ο στόχος, ο σκοπός και το σύνθημα μας θα πρέπει να είναι και σαν ελληνικά σχολεία, αλλά και σαν κοινωνία ευρύτερα, όμως σαν ελληνικά σχολεία, να βοηθήσουμε τα παιδιά να ενσωματωθούν στην αγγλική κοινωνία. Το ένα. Το δεύτερο, να μην αφομοιωθούν όμως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούν να δρουν μέσα στην κοινωνία που ζουν, να αναδεικνύονται και να προσφέρουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Όμως, πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει να μην αφομοιωθούν, να μην χαθούν. Και το ελληνικό σχολείο τους προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, αυτόν τον ορίζοντα, ότι ανήκουν κάπου. Κοιτάξτε, μια ανθρωπογεωγραφία, αν θέλετε, το σχολείο που είχα κάνει και τελευταία, λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Παιδείας εδώ, στα δύο σχολεία τα οποία τυχαίνει να είμαι διευθυντής. Ένα 24% περίπου των γονιών προέρχονται από μειχτούς γάμους. Το 83 με 85% περίπου της εκατόν όμως
τα παιδιά που φοιτούν εκεί, οι γονείς των, είναι δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Δηλαδή, στο σπίτι, η ομιλούμενη γλώσσα είναι η Αγγλική, η κύρια. Ένα περίπου 15% στο ένα σχολείο και 20% νομίζω στο άλλο σχολείο είναι οι γονείς πρώτης γενιάς, δηλαδή γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο και μετανάστευσαν εδώ, που κατά βάση η γλώσσα στο σπίτι είναι η ελληνική. Επομένως, η διαδοχή των γενεών μας δημιουργεί αρκετά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους μας, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας, την οργάνωση, τον τρόπο προσέγγισης κλπ. Για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι το ελληνικό σχολείο προσφέρει κάτι. Και είπα, δεν είναι μόνο η γλώσσα, δεν είναι μόνο το να περάσει εξετάσεις GCSE, να περάσει A-level, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνοδεύουν το ελληνικό σχολείο ίσως έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Λοιπόν, η βάση του ερωτήματος σας τώρα, το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο. Για να λειτουργήσει ένα σχολείο, πρώτα-πρώτα χρειάζεται να υπάρχει με πολύ μεγάλη αφοσίωση που να φθάνει τα όρια της ιεραποστολής, δηλαδή αφοσίωση, στο να λειτουργεί και να υφίσταται ένα ελληνικό σχολείο. Δεν είναι οι ώρες μόνο δηλαδή που πηγαίνει το παιδάκι στο σχολείο ή ο δάσκαλος και διδάσκει. Χρειάζονται και ένα σώρο άλλα πράγματα για να στηθεί το σχολείο. Πρώτα-πρώτα, η οργάνωση. Εάν δεν είσαι σήμερα οργανωμένος σε όλα τα επίπεδα, αναγκαστικά θα φθήνεις. Αναγκαστικά συγκρίνεσαι με αγγλικά σχολεία που έχουν πόρους, που έχουν διοικητικό προσωπικό, που έχουν ένα σώρο πράγματα. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Άρα πρέπει να έχεις μια επιτροπή γονέων για να μπορεί να στηρίζει αυτό το έργο και να σε βοηθά. Επομένως, η αφοσίωση, η προσήλωση, η ιεραποστολική θα έλεγα και οι συνεργάτες παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στο να μπορεί ένα σχολείο να δημιουργείται αλλά να έχει και μια συνέχεια. Και αυτό μέσα από την πείρα, ξέρετε, από το 1995 είμαι διευθυντής, προηγουμένως άλλα 15 χρόνια ήμουν υποδιευθυντής στα σχολεία και τυχαίνει να γνωρίζω πολύ ας πούμε λεπτομερώς όλες τις φάσεις, όχι μόνο στον εκπαιδευτικό τομέα, που είναι πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο ο θέμα ας πούμε, αλλά και όλα τα άλλα που περιτριγυρίζουν το σχολείο, που μαρτυρούν αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Ότι πρέπει να έχεις αφοσίωση, οργάνωση και πίστη σε αυτό το οποίο κάνεις. Δηλαδή υπάρχει μια ιδεολογία, ας πούμε. Πέστε μας πώς είναι δομημένα τα δικά σας σχολεία, τα δύο τουλάχιστον, ποιες μέρες δουλεύουν και γύρω από το προσωπικό και όλα στον... φαντάζομαι είναι πολύ άριθμα και τα δύο τα σχολεία. Θα σας πω, η κρίση στην Ελλάδα και στην Κύπρο εμάς μας βοήθησε. Ιρωνικά το λέω, αλλά μας βοήθησε, γιατί έχουμε πλέον πληθώρα επιλογής εκπαιδευτικών. Λόγω της μετανάστευσης και λόγω άλλων παραγόντων, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αναζήτησαν την τύχη τους στη χώρα αυτή. Κυρίως όμως από Ελλάδα. Το 70% των εκπαιδευτικών που έχω στα δύο σχολεία, είναι εξ Ελλάδος. Βεβαίως, δεν παίρνουμε δασκάλους ή καθηγητές που να μην είναι απόλυτα προσοντούχοι. Πρέπει να είναι απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου ή του κυπριακού του κρατικού, το τονίζω του κρατικού, του Πανεπιστημίου Κύπρου δηλαδή, ή των πανεπιστημίων της Ελλάδας. Σε κατεύθυνση δημοτικής εκπαίδευσης, ή προδημοτικής, νηπιαγωγείων, early education και φιλολογία, ελληνικής φιλολογίας. Τώρα, όλοι αυτοί έχουν και μεταπτυχιακά. Η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία έχει είτε μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή κυρίως στην Αγγλία. Μάστερ και δοκτοράτα. Λοιπόν, και αρκετοί από αυτούς δουλεύουν σε αγγλικά σχολεία.
ορισμένοι ως κανονικοί δάσκαλοι, οι περισσότεροι όμως ως βοηθοί. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν. Το έναν άρα είναι να υπάρχει καλό εκπαιδευτικό προσωπικό και αφοσιωμένο και να μπορεί να φέρει πέρα στην αποστολή του. Το δεύτερο είναι να υπάρχει μια στοιχειώδης οργάνωση, δεν μιλώ για εξεζητημένα πράγματα, επιτροπής γονέων, οι οποίοι να μπορούν να συμπαρίστανται και να βοηθούν όλο αυτό το έργο, κυρίως στον οικονομικό τομέα, αλλά και σε θέματα διοίκησης σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, δηλαδή λογιστικά, ταμιακά. Πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις διάφορες δυσκολίες, πληρωμές, ένα σωρό πράγματα, τα οποία... Και γνωρίζοντας ότι το σχολείο δεν συντηρείται από το μικρό, πενιχρό, ας πούμε, αυτό που δίνουν οι γονείς, σίγουρα θα πρέπει τόσο η Επιτροπή και εσύ ο ίδιος και οι άλλοι να αρχίσουν να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις και θα ρωτήσω μετά. Μάλιστα. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι τα δίδαχτρα δεν τα έχουμε επίτηδες ψηλά, δεν είναι ακριβά, για να μπορούν να αντέχουν σε όλα τα βαλάντια πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουμε βοήθεια, ναι, βέβαια, πέραν της παροχής κάποιων δασκάλων από την εκπαιδευτική αποστολή της Κύπρου. Τους υπόλοιπους τους πληρώνει το σχολείο. Τα δίδαχτρα δεν καλύπτουν ούτε το μισό των εξόδων τα οποία έχουμε, διότι έχουμε και τα ενοίκια, και τα ενοίκια του σχολείου, στο αγγλικό σχολείο. Ο μεγαλύτερο βέβαια κονδύλι είναι στους μισθούς των δασκάλων και δεν πληρώνουμε, ας πούμε, ξεφτεριστικούς μισθούς όπως πιθανόν κάποιοι άλλοι, αλλά εμείς πληρώνουμε τους δασκάλους μας. Δηλαδή θέλουμε να είναι αξιοπρεπής η παρουσία τους. Βεβαίως, εντάξει, δεν ζουν από αυτόν, αλλά είναι ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Λοιπόν, τα δύο σχολεία, το Manor Hill δουλεύει Τετάρτη 6 με 8 και Σάββατο 10 παρα 10 με 1. Το Δε Φίνσλεϊ δουλεύει Παρασκευή 6 με 8 και Σάββατο 2 με 5. Και αυτό σε όλες τις τάξεις. Γιατί... Όλες τις τάξεις, ναι. Πλην νηπιαγωγείου, ναι, που είναι προαιρετική η φοιτηση Τετάρτη. Και ίσως είναι και λίγο δύσκολο για τόσο μικρά παιδιά. Ναι, είναι δύσκολο, όμως πρέπει να σας πω ότι ακόμα και αυτά τα παιδιά έρχονται κάποια. Έχω δάσκαλο, δηλαδή, ας πούμε, αν έχω δύο τμήματα νηπιαγωγείου, έρχεται η μια δασκάλα, ας πούμε, γιατί από τα 30 παιδιά φερειπίν που υπάρχουν στο νηπιαγωγείο, σίγουρα θα έρθουν τα 8, τα 10, οπότε τους προσφέρουμε και εκείνους. Λοιπόν, αλλά επιπλέον, όταν υπάρχει περίοδος εξετάσεων, Τετάρτη μένουμε μέχρι τις 9 ή την Παρασκευή πάλι μέχρι τις 9, ειδικά μόνο για τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις, συν ότι κάποιες άλλες μέρες που είναι είτε half terms, είτε είναι Πάσχα, παραδείγματος χάρη, διαφέρει η Αγία Εβδομάδα, ναι, η δικιά μας από τους Άγγλους κλπ. Θα φέρουμε 2-3 φορές μέσα τα παιδιά το πρωί για να κάνουν επιπλέον μαθήματα, revision classes τα λεγόμενα, ούτως ώστε να μπορέσω να τους προετοιμάσω μέσω του καλύτερου. Αν υπολογίσουμε σε εβδομάδες, πόσες εβδομάδες δουλεύει ένα παρικιακό σχολείο? Περίπου είναι 75 μαθήματα, ή θα έλεγα 37 με 38. Είναι αρκετά εβδομάδες αυτά για μια χρονιά? Γιατί, γιατί όλοι υπάρχουν σχολεία, εσείς δίνετε και τις δύο αυτές ώρες τις επιπλέον. Υπάρχουν σχολεία που κάνουν μόνο τις 4. Ή 3. Ναι, ακόμα χειρότερα. Πατέρ, εάν πρόκειται. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια και αυτό. Ναι, αλλά... ναι, όχι, δεν λέω. Όταν θες να κρατήσεις κάτι και να φτάσεις και σε ένα αποτέλεσμα, γιατί τα παιδιά θα πάρουν και ένα χαρτί στο τέλος. Σκοπεύουμε. Λέμε, ας πούμε, μέσα από τα ελληνικά σχολεία να τους δώσουμε το GCSE, το A-level, αν θέλουν να πάνε στα πανεπιστήμια, είναι και αυτός ένας τρόπος, ίσως καλύτερος και ευκολότερος για κάποια παιδιά που μιλάνε και είναι 10 χρόνια μέσα σε ένα ελληνικό σχολείο. Να το σωστό, αλλά οι ώρες δεν είναι αρκετές. Όμως, πάντα, εάν επρόκειτον να λειτουργούμε τα δύο σχολεία μόνο Σάββατο, σας διαβεβαιώ ότι δεν θα ήταν ακριβώς διπλάσιος ο αριθμός, αλλά θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Στο Μάρχιο πάνω από 400 παιδιά, θα είχα 600 παιδιά. Έρχονται παιδιά που θέλουν μία φορά τη βδομάδα και δεν τους παίρνω. Διότι από πρώην ταξίδια πάνω είναι υποχρεωτική η φοίτηση και Τετάρτη.
Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες δυσκολίες που ορισμένα παιδιά πηγαίνουν σε αγγλικά ιδιωτικά σχολεία και τελειώνουν αργά, ας πούμε, ή έχω παιδιά τα οποία έρχονται από πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, έχω παιδί που έρχεται από το Λέιτον, από το Σεν Όλπανς, από διάφορες περιοχές, που καμιά φορά, παρόλο που έρχονται και Τετάρτη, υπάρχουν ένα-δύο περιπτώσεις που είδε σε ιδιωτικά σχολεία αργούν να πάνε στο σπίτι και αυτούς τους καλύπτουμε με άλλον τρόπο. Δηλαδή, επικοινωνεί δασκάλα μαζί μέσω με mail κλπ. Και καλύπτεται αυτόν τον οποίο χάνουν. Όμως, δεν είναι αρκετό, ναι. Αλλά λαμβάνω υπόψη ότι τα παιδιά έχουν ως κύριο αποστολή το αγγλικό σχολείο. Εκεί πρέπει να επικεντρώνεται η προσπάθεια τους και όλη η ενέργεια τους. Αλλά το ελληνικό σχολείο από τη στιγμή που λειτουργεί και τα παιδιά φοιτούν, πρέπει και εδώ να τους δίνουμε το καλύτερο δυνατόν που μπορούμε και αυτό προσπαθούμε. Σίγουρα 5 ώρες δεν είναι αρκετές, αλλά υπό τις συνθήκες που ζούμε, νομίζω ότι είναι... μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Αναφερθήκατε στις ώρες λειτουργίας, στους δασκάλους, στο πρόγραμμα που εσείς επιμελήσετε και ξέρετε πολύ καλά ως εκπαιδευτικός και διευθυντής τόσα χρόνια. Επειδή θα υπάρχουν τηλεθεατές που δεν τα ξέρουν, γιατί δεν ασχολούνται με τα σχολεία ή δεν έχουν πάει καθόλου τα παιδιά τους στα σχολεία ή τους προσκαλούμε να έρθουν. Και λόγω της κοινωνικής δικτύωσης, τώρα μπορεί η εκπομπή αυτή να τη δει και κάποιος εντελώς μακριά από εδώ. Θα ήθελα να δώσετε και δύο έτσι πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα μαθήματα. Τι κάνει ένα παιδί σε αυτές τις 4 ή στις 6 ώρες, τι παρέχει, ας πούμε, το σχολείο ή το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου σας. Λοιπόν, ακολουθούμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο είχε ετοιμάσει εδώ η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή και το εμπλουτίσαμε και με δικές μας εισηγήσεις κλπ. Το οποίο αναμένει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας εδώ και 3-4 χρόνια. Και επειδή δεν το έχουν δει σοβαρά, ελπίζω ο νέος ο Υπουργός να το δει, εμείς το υιοθετήσαμε και το εγκρίναμε εμείς. Και το, διότι πρέπει ο δάσκαλος να έχει μια κατεύθυνση, πρέπει να έχει ένα Ευαγγέλιο. Yeah. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνει εκεί χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι οι στόχοι του, γιατί πρέπει να καλύψει. Κοιτάξτε να δείτε. Από την πρώτη μέχρι την έκτη τάξη, η κύρια προσπάθεια είναι τα παιδιά να εξασκηθούν στη γλώσσα. Στον προφορικό λόγο που δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα, όπως είπατε, στο γραπτό και στην ανάγνωση. Όμως, δεν έχουμε άλλα μαθήματα. Δεν έχουμε θρησκευτικά, αλλά έχουμε. Δεν έχουμε ιστορία, αλλά έχουμε. Πώς? Εάν είναι, ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο λέω πάντοτε, εάν είναι 30 του Νιόβρη, το μάθημα εκείνης της ημέρας, η ανάγνωση, η γραφή, οι ασκήσεις, είναι για τον Απόστολο Ανδρέα. Εκείνη τη στιγμή το παιδί εξασκείται πάνω σε αυτόν το κείμενο και οι γλωσσικές ασκήσεις και οι προφορικές κλπ. Όμως, παράλληλα κάνεις και θρησκευτικά. Ποιος είναι ο Απόστολος Ανδρέας? Ο πρωτόκλητος, μαθητής του Χριστού κλπ. Έκανε το θαύμα κλπ. Πού είναι το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Κύπρο? Α, είναι εδώ, είναι στην Καρπασία. Είναι κατεχόμενο. Κάνεις αμέσως και γεωγραφία. Πού είναι ο τάφος του, πού σταυρώθηκε κλπ. Στην Πάτρα. Πού είναι η Πάτρα? Είναι εδώ. Δηλαδή, με αυτό κάνεις και θρησκευτικά, κάνεις και στοιχειώδη γεωγραφία, να πούμε, ή αναφορά στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εάν είναι Χριστούγεννα, αναπόφευκτα τα μαθήματα όλα εκείνη την περίοδο είναι για τα, γύρω από τη γέννηση του Χριστού, Βασιλόπιτο, έρχομαι στο Αϊβασίλη κλπ. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο καλύψει καθησευτικά. Αν είναι ιστορία, 25 Μαρτίου παραδείγματος, 28 Οκτωβρίου, 1 Απριλίου κλπ. Εκείνη την περίοδο τα μαθήματα, το κείμενο δηλαδή, αναφέρεται σε αυτά. Οπότε κάνεις και ιστορία. Επιπλέον, πολιτιστικά στοιχεία, ας πούμε, πατριδογνωστικά θέματα που έχουν να κάνουν με ήθη, με έθιμα της πατρίδας, είναι αποκριές. Τι συνηθίζεται, τι γίνεται, ας πούμε. Είναι
άλλα θέματα, έθιμα που έχουμε, να πούμε, το Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα, ή το Πάσχα. Είτε τα Θεοφάνεια με τους Αγιασμούς, είτε το Πάσχα με τα κόκκινα αυγά κλπ. Όλα αυτά, ναι, πάτε, τα καλύπτουμε. Και θα έλεγα παράλληλα και ως μουσικός και η μουσική που μέσα από τα τραγούδια της και... είναι εθνικά, είναι πατριωτικά. Αυτή είναι η μια όψη. Η άλλη όψη, έχουμε υποχρεωτική διδασκαλία χωρών παραδοσιακών, κυρίως ελληνικών. Διότι η Κυπριακή έχει μια ιδιότητα, είναι δύσκολη. Δύσκολη χωρή. Ελληνικούς και κυπριακούς χορούς και μουσική. Η μουσική που κάνουν τα παιδιά, τα τραγούδια δηλαδή, είναι τραγούδια παραδοσιακά, επαιτειακά, τα οποία δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν και το τραγούδι. Δεν είναι μόνο ότι μαθαίνουν να τραγουδάνε, έχει ωραία φωνή κλπ. Αλλά μαθαίνουν τα και το κείμενο, τα λόγια και την ιστορία γύρω στο τραγούδι. Και εξηγείται κάθε τραγούδι, να πούμε, σε τι αναφέρεται, σε τι, ποιες είναι οι λέξεις, τι εννοεί, ας πούμε, ο στίχος κλπ. Εδώ πάρα πολλές φορές. Επομένως, μέσω όλων αυτών προσπαθεί να δημιουργήσεις μια ταυτότητα στο παιδί. Όχι να δημιουργήσεις, να καλλιεργήσεις την ταυτότητα. Διότι η ταυτότητα προέρχεται περισσότερο από το σπίτι, από τους γονείς κλπ. Αλλά αυτή η ταυτότητα την καλλιεργείς, την εμπλουτίζεις και την ενδυναμώνεις. Και είναι αυτή η υπόθεση. Παλιά, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο είπα αρκετές φορές. Παλιά είχα ένα μαθητή, ο οποίος πήγαινε στο αγγλικό το σχολείο κανονικά. Και μια μέρα με πιάσε η μητέρα του και μου λέει: ξέρεις, θέλει να πάει σε δύο, διευθυντής, ένα δημοτικό. Και η δασκάλα του κλπ. Δεν λέω: γιατί τι συμβαίνει, 8-9 χρονών το παιδάκι αυτό. Μου λέει: όταν κάνουν μυθολογία ελληνική και ρωτάω ο δάσκαλος κάτι, αυτός ψηλώνει το χέρι και δεν επιτρέπει σε κανέναν άλλον να απαντήσει, διότι λέει: I was born in London, but I am Greek and this is mine. Δηλαδή, το παιδί. Και πράγματι πήγα στο σχολείο του Αγγλικών και ήταν τρομερό πρόβλημα. Μου λέει: δεν ξέρω πώς θα το χειριστούμε το θέμα κλπ. Βέβαια, έπιασα μετά το παιδί και του είπα ότι είναι πολύ μεγάλη, ας πούμε, τιμή να αφήνεις τους άλλους να απαντούν και εσύ να ακούς. Σημαίνει ότι μαθαίνουν την ιστορία τη δικιά σου. Εσύ γίνεσαι πιο περήφανος, διότι άλλοι μαθαίνουν αυτό που εσύ είσαι. Και τον έπεισα με κάποιον τρόπο, ας πούμε, για να σταματήσει αυτό το θέμα στο σχολείο, διότι είχε δημιουργηθεί θέμα. Ένα bullying σημερινό, θα λέω. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν λέω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά πάρα πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, που παιδιά δικά μας χαίρονται με τις ελληνικές επιτυχίες, είτε μου ζητούσαν, ας πούμε, παλιά, θυμάμαι, στο Euro. Ξέρετε, έχω μια συλλογή, όχι συλλογή, απόθεμα ελληνικών σημειών και κυπριακών που δεν τις έχει κανείς, ούτε σε κανένα σχολείο. Διότι εξασφαλίζω συνέχεια δωρές και λοιπά, πράγω 400 σημαίες, ας πούμε, το κάθε είδος, διάφορων μεγεθών. Και δεν δίνω. Ένα παιδί μου ήρθε και μου είπε μια φορά, και κύριε μου λέει: ξέρεις, θα πάω στην Ισπανία γιατί παίζει η Ελλάδα στο Euro. Τώρα μείνει 15 χρόνια, πόσα ήταν το 2004. Θα πάω, μου λέει, και σε παρακαλώ, θέλω ελληνικές σημαίες και δεν έχω. Του λέω: πόσες θέλεις? Θα πάμε 5. Θα σου δώσω 5, του λέω. Χάρισμα σας. Δηλαδή, για να καταλάβετε πώς τα παιδιά αισθάνονται αυτόν την έννοια του ανήκειν κάπου, ας πούμε. Ότι εμείς είμαστε μέρος αυτού, ας πούμε, του έθνους, του συνόλου. Και πόσες φορές και με την Κύπρο, ας πούμε, ένα σωρό πράγματα που δείχνει ότι τα παιδιά αυτά τα παίρνουν, ναι, από το σπίτι, οπωσδήποτε, ασφαλέστατα, αλλά το ελληνικό σχολείο είναι εκείνο το οποίο έρχεται και τα επισφραγίζει όλα αυτά και τα ενδυναμώνει και τους δίνει, ας πούμε, μια βάση. Και απόδειξη τούτου, στο Manor Hill και στο Φυσιολογή τώρα, το 1/3 των γονιών ήταν μαθητές μου παλιά. Αυτό τα λέει όλα. Διότι τελειώνει και θέλει να στείλει το παιδί και το εκεί που φίδησε και αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό δείχνει και το μέρος και το μέγεθος της δουλειάς. Επειδή ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες
εκδρομές των παιδιών, των μεγάλων τάξεων, με γονείς, στην Ελλάδα κυρίως και σε άλλους χώρους. Να κάνουμε και σε αυτό μια αναφορά και θα ήθελα βεβαίως να δούμε και τις άλλες δραστηριότητες που στηρίζουν και το σχολείο οικονομικά, αν θέλετε, μιας και είναι εκδηλώσεις, χορί, τσάγια, μπάρμπεκι που κάνουμε, γιατί είναι καλό να αναφερθούν και αυτά. Ναι, εσάς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του σχολείου και κυρίως της Επιτροπής, αλλά και ημών των ιδίων, πρέπει να κάνεις διάφορες εκδηλώσεις. Αν δεν κάνεις τη χωρεσπερίδα για να μαζέψεις χρήματα, ας πούμε, για να ενισχύσεις το ταμείο του σχολείου, θα έχεις πρόβλημα. Βεβαίως η χωρεσπερίδα δεν είναι μόνο ας πούμε, να μαζέψεις χρήματα, είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι κοινωνική εκδήλωση, φυσικά. Κοινωνική εκδήλωση. Στη δική μας περίπτωση, τα δύο σχολεία, δεν έχουμε χώρον στο Βόρειο Λονδίνο που να χωρέσει αυτά τον κόσμο που έρχεται. Και το κάνουμε στο κεντρικό Λονδίνο, μας στοιχίζει κάπως, αλλά παίρνει εκεί, ας πούμε, να έχουμε χωρεσπερίδα στις 23 του Φεβράρι, παραδείγματος χάρη. Και έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια την πρώτη μέρα που βγήκαν, το Νιόβρι. Από τα 550, ας πούμε, είχαν πουληθεί τα 400 την πρώτη μέρα. Παίρνουμε 163 παιδιά φέτος να χορέψουν. Όλα ντυμένα με παραδοσιακές από 4 χρονών μέχρι 17. Τι λαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί μια χαρά, μια ανεφορία στους γονείς κλπ. Και άλλες δραστηριότητες κάνουμε. Είτε σουβλάκια, είτε αθλητικές ημερίδες, υπαίθριο πάρτι κλπ. Οι μητέρες θα κάνουν, ας πούμε, χριστουγεννιάτικο πάρτι, ή τσάι, ή τέτοιες εκδηλώσεις, ας πούμε, που αποφέρουν μικρά μεν ποσά, αλλά όταν τα προσθέσεις όλα, γίνονται μεγάλα και σημαντικά. Όμως, εκείνο το οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, και το έχουμε καθιερώσει ως θεσμό κάθε 2 ή 3 χρόνια να πηγαίνουμε στην Ελλάδα με τους μαθητές του A-level όμως. Δηλαδή όσα παιδιά πάνε στο A-level θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν μαζί μας στην Ελλάδα. Και μάλιστα σε περίοδο που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, στο half-term παραδείγματος χάρη. Εξασφαλίζουμε τιμές πολύ νωρίς. Όχι αρκετά καλές, εξευτελιστικές θα έλεγα. Διότι έχει σημασία πότε το κλείνεις και πότε κανονίζεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Το ίδιο και με ξενοδοχεία, το ίδιο και με μεταφορές, τα πάντα. Που είναι 400 λίρες, παραδείγματος χάρη, για αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή 4 αστέρων ξενοδοχείο, φαγητό, μεταφορές, όλα δεν νομίζω να είναι. Δεν νομίζω. Λοιπόν, και half term, που μόνο το εισιτήριο να κοιτάξεις είναι 700-800 λίρες, ας πούμε. Λοιπόν. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί δεν είναι δυνατόν να λέγεσαι Έλληνας, είτε κατάγεσαι από την Ελλάδα, είτε από την Κύπρο, είτε τα παιδιά εδώ, και να μην έχεις επισκεφθεί ποτέ την Ακρόπολη. Δεν λέω, οι οικογένειες εδώ πηγαίνουν τακτικά στην Ελλάδα, να πούμε, διακοπές, αλλά δεν θα πάει στην Αθήνα κατά καλό καιρά. Μέσα σε εκείνη τη ζέστη. Θα πάει σε ένα νησί 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, 10 μέρες να περάσει όμορφα, ωραία. Δεν του δίνεται η ευκαιρία. Και έτσι είχαμε διαπιστώσει ότι και με αφορμή τότε, όταν το κάναμε για πρώτη φορά, πριν το 2010, όταν το κάναμε, ήταν και η δημιουργία του μουσείου Ακροπόλεως, που υπάρχει, όπως ξέρετε, το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Και ήθελαμε να πάνε τα παιδιά να επισκεφθούν και το Μουσείο Ακροπόλεως, να δουν τι πραγματικό στολίδι είναι. Και τότε, θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγαν τα παιδιά, ήρθαν και τους βάλαμε και γράψαν και στο βουλευτή της περιοχής τους και στον υπουργό εδώ πολιτισμού κλπ. Για την επιστροφή των Μαρμάρων, ότι πήγαν και επισκέφθηκαν και είδαν το μουσείο και είδαν τι έλειπε κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μας δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθούμε και άλλους χώρους στην Ελλάδα, αρχαιολογικούς. Ένα παράδειγμα να σας πω. Ο Μαραθώνας, ας πούμε. Μαραθώνιος δρομάραθων. Υπάρχει ένας που δεν ξέρει, ας πούμε, αυτή τη λέξη παγκοσμίως. Και πάντα, παιδιά, εκεί που άρχισε ο Μαραθώνας, που έγινε η μάχη του Μαραθώνος, και από εκεί ξεκίνησε και ονομάζεται Μαραθώνος. Και βλέπουν τα παιδιά εκεί. Το Μαντίον των Δελφών, που αν το πάρω στην προέκτασή του,
η ιδέα της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εκεί ξεκίνησε. Διότι η Δελφή δεν ήταν μόνο μαντίον, ήταν και ένας χώρος αποθήκευσης τότε χρημάτων κλπ. Ήταν το κάτι άλλο η Δελφή στην αρχαιότητα. Οπότε τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτά τα οποία πλέον είναι παγκόσμια, ας πούμε, κληρονομιά. Επίδαυρος. Πας στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, ας πούμε. Και σε ένα σωρό άλλους τόπους, ας πούμε, που έχουμε πάει μαζί με τα παιδιά, για να γνωρίσουν αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Βεβαίως, πάντοτε είναι η Ακρόπολη και το Μουσείο Ακροπόλεως, και επειδή έτυχε να γνωριστούμε για να αναπτύξουμε σχέση με τον πρόεδρο του Μουσείου, τον καθηγητή, τον Παντερμαλή, πάντοτε έρχεται ο ίδιος, μας μιλά, βάζει ξεναγούς εκεί και λοιπά. Τι χάνουμε, να πούμε, αρκετά μεγάλες και καλές υποδοχές. Και πέραν αυτού, πάντοτε υπάρχει και επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο να δούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε τα παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση να πάνε στο Προεδρικό σε Ελλάδα. Το αντίστοιχο είναι το Buckingham Palace, εδώ ας πούμε. Τα παιδιά πηγαίνουν ξαφνικά μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο που ήταν παλάτι, που είναι η κατοικία, το γραφείο, αλλά και η κατοικία επίσημα, εντάξει, άσχετα αν μένει ή αν δεν μένει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που η θέση του είναι η αντίστοιχη, ας πούμε, της Head of State, ο αρχηγός του κράτους. Τελευταία φορά που πήγαμε, καταφέραμε να δούμε και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπαίνεις, ας πούμε, και να βλέπεις τον Πρωθυπουργό της χώρας και να σου μιλά. Όλοι όμως. Όλα, 100 άτομα, 75 μαθητές ήταν νομίζω, δάσκαλοι, αλλά και οι υπόλοιποι γονείς, να δουν τον Πρωθυπουργό να μιλήσουν με το... Είναι για τα παιδιά και βεβαίως να γνωρίσουν και τη ζωή, ας πούμε, στην Ελλάδα. Εντάξει, και την νυχτερινή ζωή και όλα αυτά. Για να το ένα συμπληρώνει το άλλο, και βέβαια είναι η συνέχεια του. Αυτό δεν θα σου πω ότι βρήκα ότι ήταν και ένα κίνητρο για τα παιδιά να έρθουν να κάνουν και A-level. Ξέρετε ότι παιδιά έρχονται να κάνουν A-level γιατί θα γίνει αυτή η εκλογή στην Ελλάδα, ή γιατί, ας πούμε, στο χώρο Εσπερίδα θα μάθουν να χορεύουν μόνο έναν είδος, μια κατηγορία χωρών. Πρέπει να είσαι A-level να το κάνεις, ας πούμε. Και... θέλω να πω ότι όλα αυτά συμπληρώνουν τα παιδιά. Και σας είπα, είναι βέβαια πάρα πολλή δουλειά για να οργανώσεις μια τέτοια εκδρομή, 105 άτομα είμαστε την τελευταία, στην Ελλάδα. Αλλά αξίζει τον κόπο, ειλικρινά σας λέω, και πάρα πολλά παιδιά έχουν εμπνευστεί, έχουν επηρεαστεί, ας πούμε, θετικά. Και αυτό δημιουργεί και άλλες, πώς θα πω, δηλαδή βοηθά πάρα πολύ και τις ίδιες τις οικογένειες. Ναι. Και τα ίδια μιλώντας και με τα άλλα παιδιά, έτσι μεγαλώνει και βγαίνει και το έργο του σχολείου ακόμα πιο έξω και ο ένας αγκαλιάζει. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα, επειδή ο χρόνος κλείνει και όλες τις εκπομπές, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε σε κάτι ακόμα που δεν είπαμε. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας όμως, να δώσετε δύο ευχές, δύο σκέψεις, να παρακαλέσουμε και τους ανθρώπους που δεν πάνε, όπως ξεκινήσαμε να λέμε, στα παρικιακά σχολεία να έρθουν, γιατί πρέπει να έρθουν, και να ευχηθώ ότι καλύτερο στο εκπαιδευτικό αυτό έργο που κάνετε, και το κάνετε μοναδικά, μπορώ να πω, γιατί και εγώ το ζω, είμαι εδώ πέρα περισσότερο από 30 χρόνια στην παρικία, αλλά και μέσα από τη συνεργασία μας σε πάμπολες γιορτές και εκδηλώσεις και με την προσέλευση και κάθε χρόνο στον αγιασμό, έτσι εξειδής όμαση που λέμε, βλέπω και είμαι μάρτυρας αυτού του έργου σας. Πατέρ, όχι η ευχή, αλλά η συμβουλή, η σκέψη που θα έδινα σε όλες τις οικογένειες είναι αυτή που αρχίσατε εσείς στην αρχή. Ότι είναι καλά τα παιδιά να ξέρουν τη γλώσσα. Μπορεί κάποιοι να έχουν δασκάλους στο σπίτι, σε ιδιαίτερα μαθήματα κλπ. Αλλά το ελληνικό σχολείο δεν μπορεί να το αναπληρώσει κανένα ιδιαίτερο μάθημα. Επομένως, η έκκλησή μου, η συμβουλή μου, αν θέλετε, και εγώ με την πολύχρονη πείρα που έχω εδώ στην ελληνική παιδεία, εδώ στην παροικία, είναι οι γονείς να
οδηγούν τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο από μικρή ηλικία. Να τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα, ούτως ώστε τα ενισχύουν πρώτα, τα εξισορροπούν. Υπάρχει μια εσωτερική ισορροπία, δημιουργείται έναν balance, μια ισορροπία μέσα στα ίδια τα παιδιά. Δεν αισθάνονται υποδεέστερα γιατί το επίθετο τους δεν είναι Άγγλος, ας πούμε, Johnson ή Patrick ή οτιδήποτε Ιρλανδός. Ανήκουν σε μια ευρύτερη κοινωνία που δεν έχει να ζηλέψει σε οτιδήποτε, ας πούμε, και γίνονται πιο γίνονται χρηστοί πολίτες σε αυτήν την κοινωνία που ζουν. Διότι πρέπει σιγά σιγά να σωματώνονται, είναι σωματωμένοι εδώ με τις δουλειές τους, με την καθημερινότητα τους, με όλα αυτά. Όμως αυτό το να μπορούν τα παιδιά να μιλούν ακόμη μία γλώσσα ή να συνεννοούνται και να γνωρίζουν την ρίζα τους, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τις ίδιες τις οικογένειες, για τα ίδια τα παιδιά αργότερα στη ζωή τους. Τους δίνεις έναν εφόδιο. Και η έκκληση μου, η παράκληση μου είναι να μην μείνει παιδί εκτός ελληνικού σχολείου. Έχει πάρα πολλά σχολεία. Σχεδόν σε κάθε γειτονιά να έχει σχολείο. Ας τα πάρουν στο κοντινότερο ή εκεί που τους βολεύει ή τις μέρες που τους βολεύει. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Ας πάνε εκεί όπου τους βολεύει. Έχουμε εκκλησίες παντού. Έχουν και εκκλησίες σχολεία ελληνικά. Να πάνε εκεί. Δεν είναι εκκλησιαστικά τα σχολεία των εκκλησιών. Εννοώ αυστηρά. Δεν πάνε εκεί να μάθουν, ας πούμε, το Ευαγγέλιο δηλαδή. Κλπ. Είναι ελληνικό σχολείο. Μαθαίνουν ελληνικά, μαθαίνουν κλπ. Οπότε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός ελληνικού σχολείου. Αυτό είναι το. Και έπειτα οι γονείς να δείχνουν ενδιαφέρον με τον δικό τους τον τρόπο για την ύπαρξη και λειτουργία ελληνικών σχολείων. Διότι εδώ, πάτερ, για να κλείσω, υπάρχουν κάποιες σταθερές στην ομογένεια. Σταθερές με τη μαθηματική έννοια. Η μια σταθερά είναι η Εκκλησία. Είναι αναλύωτη. Δεν πρόκειται, ας πούμε, η Εκκλησία να σβήσει. Και την Εκκλησία την έχεις ανάγκη από τη στιγμή που θα γεννηθείς. Θα γεννηθείς, εκεί θα πας, θα βαφτιστείς. Θα μεγαλώσεις, εκεί θα πας να παντρευτείς. Θα πεθάνεις, εκεί θα πας να γίνει η κηδεία. Δηλαδή η Εκκλησία είναι μια σταθερά που αναλύωται. Η άλλη σταθερά όμως είναι το ελληνικό σχολείο, το οποίο θα πρέπει να ενισχύεται με κάθε τρόπο. Ίσως τώρα που άλλαξε η κατάσταση να πρέπει το κράτος, ενώ της Ελλάδας και της Κύπρου, εντάξει, η Ελλάδα είχε κάποια προβλήματα, ξεπερνιόνται σιγά σιγά και ελπίζω ότι θα δούμε πιο έτσι θέρμη και ζέση το όλο θέμα, αλλά ίσως τα κράτη θα πρέπει πλέον να αναλάβουν έναν πιο καθοριστικό ρόλο, αλλά το σχολείο θα συνεχίσει να υπάρχει ως ελληνικό σχολείο. Άρα αυτή η σταθερά πρέπει να ενισχύεται. Και αν μπορώ να θυμηθώ κάποια λόγια του μακαριστού Αθηναγόρα, δεν τον πρόλαβα εγώ, τα άκουσα από τον του Αρχιεπισκόπου ή του Πατριάρχου. Του Αρχιεπισκόπου, που έλεγε ότι το ελληνικό σχολείο είναι η δεύτερη Αγία Τράπεζα. Και ο Κοσμάς ο Ετωλός. Ναι. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Να χτίσουμε σχολεία για να έχουμε εκκλησίες. Ακριβώς. Ναι. Έτσι λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό, σε αυτή την αγαστή συνεργασία και σε αυτή τη σχέση που πρέπει να διατηρήσουμε και να κρατήσουμε το δράξαστε παιδείας. Γιατί είναι αγιογραφικό και αυτό και λέει μήποτε οργιστεί Κύριος είναι η συνέχεια. Άρα λοιπόν αφού μας έδωσε ο Θεός τη σοφία και τη δύναμη, εσείς μέσα από το εκπαιδευτικό, εγώ μέσα από το κληρικό μου έργο, να φροντίσουμε και οι δυο μας, και λέω οι δυο μας ενώ όλους τους υπόλοιπους δίπλα ή πίσω ή μπροστά από μας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Έλληνα γιατί μου έδωσε τη μεγάλη χαρά να σε φιλοξενήσω εγώ σήμερα στην εκπομπή που με έχεις φιλοξενήσει άπειρες φορές μέσα από τις σελίδες σου σε όλες τις δραστηριότητες τόσο της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής για περισσότερο από 30 χρόνια αλλά κυρίως για τον ναό που δειλά-δειλά άρχισε να εμφανίζεται και να πάρει αυτή τη μορφή. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Καλεσμένος ήταν ο Μιχάλης ο Έλληνας, Διευθυντής των Παραγιακών Σχολείων Finchley και Manor Hill και Αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία της Παρικίας μας, της Μεγάλης Βρετανίας. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, γεια σας, μέχρι και την ερχομένη Τρίτη που θα είμαστε και πάλι μαζί με ένα διαφορετικό θέμα. Καλό σας βράδυ.